ζήλια μου, ζήλια μου. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Μίλα μου, αχ, μίλα μου. Μα φύγε όταν έρθει κοινός να με βρει. Ζήλια μου, αχ, ζήλια μου. Σαν την αγάπη είσαι τόσο δυνατή. Μίλα μου, αχ, μίλα μου. Μα φύγε όταν έρθει κοινός να με βρει. Μίλα μου και σήμερα θα μιλήσουμε πολύ. Χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε στο Magazine No Life. Διανύουμε την πέμπτη μέρα του καινούριου έτους, του 2014, που έχουμε πει είναι η χρονιά μας. Σήμερα η εκπομπή θα έχει πολλά θέματα και θα έχουμε πολύ χορό, πολύ μουσική. Θα τιμήσουμε τα νησιά μας σήμερα με πολύ έτσι νησιώτικα τραγούδια, νησιώτικο χορό και το Βαγγέλη Κονιτόπουλο με την ορχήστρα του εδώ σήμερα κοντά μας. Νομίζω ότι έχουμε να πούμε πολλά. Ακόμα η χρονιά δεν ξεκίνησε, έτσι δεν είναι? Οπότε και εμείς δεν ξεκινήσαμε ακόμα καλά-καλά. Θα κάνουμε και σήμερα μία προθέρμανση και σιγά-σιγά θα προσαρμοστούμε. Έχουμε ακόμα αύριο τα φώτα, έτσι, που είναι μεγάλη γιορτή και αύριο. Μεγάλη γιορτή αύριο. Σήμερα νηστεύουμε, είμαστε πιο μαζεμένοι, πιο... και αύριο θα γίνει χαμός. Αλήθεια, έχει βουτήξει κανείς ποτέ από εσάς να πιάσει το σταυρό? Όχι. Μπορεί να μας βαρέσει και έτσι να πάμε μία βόλτα. Γιατί όχι, Όποιος Δήμος θέλει να μας καλέσει, να πάμε όλοι μαζί να βουτήξουμε. Το μαγκαζίνο Life. Σωστό. Γιατί όχι. Πάμε να προσαρμοστούμε στον καναπέ μας. Για να ξεκινήσουμε. Ωραία. Μέχρι να πιάσετε εσείς τη θέση σας, εγώ να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής. Το 211-55-55-50. Είναι και φέτος το τηλέφωνο μας, έτσι δεν είναι, Στέφανε? Για να παίξουμε μαζί τα μουσικά quiz μας, για την επικοινωνία σας μαζί μας και ασφαλώς είναι και το Facebook και το Twitter, Magazine Life, μία λέξη, πληκτρολογείτε και μας βρίσκετε. Έτσι ακριβώς. Και να σου πω, τώρα έτσι σε λίγες μέρες θα υποδεχθούμε και τους έτσι πρώτους υποψήφιους τραγουδιστές είναι αυτό ο διαγωνισμός τραγουδιού, μάλλον, που σας έχουμε προαναγγείλει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ήδη έχουμε αρκετές συμμετοχές. Για πάμε λίγο να δούμε το τρέιλερ, να το θυμηθούμε, γιατί έχουμε να το δούμε από πέρυσι. Σωστό. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο Magazine Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Αυτά. Δεν σας ρωτάω αν έχετε ξανατραγουδήσει μπροστά σε κοινό, αφού δεν έχετε κολυμπήσει για το σταυρό. Έχω τραγουδήσει, ούκο λίγες φορές. Ναι. Πες μας ένα τραγούδι. Πού? Ποιο θέλει? Έλα. Την Παπαλάμπρενα. Να σηκωθώ? Για σηκώ. Είναι ο κύριος Κονιτόπουλος εδώ σήμερα, για να κάνουμε τη σύγκριση, γιατί δεν υπάρχει. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορεί να σου δοθεί μια ευκαιρία αργότερα. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας τραγουδήσεις εκείνο το τραγούδι που μας βάζεις και ακούμε κάθε μέρα. Ποιο? Αχ, ναι, είναι ένα ωραίο τραγούδι, μας το βάζει κάθε μέρα, περίπου 100 φορές. Ποιο είναι? Ναι. Μπορεί να μας το τραγουδήσει τώρα, αν θέλει. Τι το κλείνει, όποτε μπαίνω εγώ, γιατί εγώ δεν το έχω ακούσει. Δεν ξέρω τίποτα, για ποιον μιλάτε. Ποιο τραγούδι είναι αυτό? Έλα, πείτε το τώρα. Δεν ξέρω, εγώ, παιδιά, δεν. Εγώ ακούω μόνο κλασική μουσική. Και τέτοια, δεν έχω άλλα κούσματα. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Ναι, μόνο κλασική ακούει ο Στάθης. Λοιπόν, μέχρι έτσι, μετά στο διάλειμμα θα μάθω εγώ. Θα σηκωθώ, θα σου κάνω το μαρτάκι σήμερα. Μαρτάκι ακούω. Ετοιμαστείτε. Κύριε Κονιτόπουλε, μην ακούτε εσείς. Λοιπόν, μέχρι να μου πείτε εσείς, να προετοιμαστεί και ο Στάθης, πάμε να δούμε τώρα τα είδη και τα έθιμα έτσι για τα φώτα. Εκτός από το σταυρό. Πάμε. Με τον λαμπρό εορτασμό των φώτων τελειώνουν οι γιορτές και η πλούσια σε έθιμα ελληνική παράδοση τα γιορτάζει με διαφορετικό τρόπο σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί και χαρές μεγάλες και αγιασμοί. Βασική τελετουργία των Θεοφανίων είναι ο αγιασμός των υδάτων με την κατάβεση του σταυρού κατά μίμηση της βάπτισης του Θεανθρώπου. Στην ελληνική εθιμολογία όμως ο αγιασμός έχει και την έννοια του καθαρμού, του εξαγνισμού των ανθρώπων καθώς και της απαλλαγής του από την επίρρεια των δαιμονίων.
καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα φέτη με την κυρά. Στα Δωδεκάνησα, αλλά κυρίως στη Σίμη και την Κάλυμνο, οι βουτυχτάδες, όσοι δηλαδή βουτούν για να πιάσουν το σταυρό, κρατούν την ανάσα τους για να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο κάτω από το κρύο νερό. Την ίδια ώρα, οι ψαράδες με τις βάρκες τους σχηματίζουν ένα προστατευτικό κλειό γύρω από τους βουτυχτάδες που θεωρούνται οι τυχεροί της νέας χρονιάς. Βάφτισε και μένα, Θεού, παιδί. Στην Ερμιόνη, πριν ο σταυρός πέσει στη θάλασσα, οι βουτυχτάδες γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας. Οι νοικοκύριδες τους καλοδέχονται με ευχές και παραδοσιακά κεράσματα. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα, παιδί. Στη Λευκάδα, οι πιστοί συγκεντρώνονται πλάι στη θάλασσα και ο ιερέας ρίχνει το σταυρό στο νερό. Μαζί ρίχνουν στη θάλασσα και ένα μάτσο πορτοκάλια δεμένα μεταξύ τους. Τα ευλογημένα αυτά πορτοκάλια κρεμιούνται πλάι στα εικονίσματα των εκκλησιών. Των φώτων στην Καστοριά να βιώνουν τα ραγκουτσάρια. Οι κάτοικοι φορούν τρομακτικές μάσκες για να εξορκίσουν το κακό από την περιοχή και ζητούν αμοιβή από τους περαστικούς για το καλό που κάνουν στην πόλη. Σε πολλά χωριά της Χαλκιδικής αναβιώνει το έθιμο των φωταράδων. Ο βασιλιάς που είναι φορτωμένος με κουδούνια ανοίγει το χορό και τον ακολουθούν οι φωταράδες, οι πιστοί του υπήκοοι με ξύλινα σπαθιά που προσπαθούν να αποτρέψουν οποιονδήποτε προσπαθεί να κλέψει ένα λουκάνικο που στείνεται στην πλατεία του χωριού. Την παραμονή των φώτων, οι γυναίκες στη Δράμα παίρνουν στάχτη από τον τζάκι και τη σκορπίζουν με το δεξί χέρι μέσα στο σπίτι, προφέροντας ξόρκια για να φύγουν οι καλικάτζαροι. Μετά τον αγιασμό των υδάτων, οι κάτοικοι, τα μπαμπούγερα, φορούν προβιές ζώων, στέκονται απ' έξω από την εκκλησία και κρατούν ένα σακούλι, υποτίθεται γεμάτο με στάχτη, για να φοβερίζουν τους καλικάτζαρους. Το έθιμο των αράπηδων μας ταξιδεύει πολλά χρόνια πίσω, τότε που οι νέκροι πολεμιστές του Μεγάλου Αλεξάνδρου λέγεται πως με τους αλλαλαγμούς τους κατάφεραν να φοβερίσουν και να διώξουν τους ελέφαντες των Ινδών αντιπάλων. Σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής στη Δράμα ντύνονται με προβιές ζώων, φορούν κουδούνια και χορεύουν στον δρόμο για να διώξουν τα κακά πνεύματα και τους καλικάτζαρους. Το έθιμο αυτό αναβιώνει και σε αρκετές περιοχές της Καβάλας. Στη Θεσσαλία, σε πολλά χωριά, όπου υπάρχουν ποτάμια, οι κάτοικοι παίρνουν τα εικονίσματα από την εκκλησία και τα μεταφέρουν στο ποτάμι. Εκεί μέσα στα παγωμένα νερά ρίχνουν το σταυρό και με αυτό ραντίζουν τα εικονίσματα. Με το ευλογημένο νερό ραντίζουν και τα χωράφια για να έχουν καλή σοδιά. Ακριβώς γι' αυτό είναι και ωραία η χώρα μας, βρε παιδιά. Έχουμε τόσα ωραία ήθη, τόσα ωραία έθιμα και στις περισσότερες περιοχές, πιο πολύ βέβαια στην επαρχία, κρατιούνται έτσι τα περισσότερα έθιμα που έχουμε. Τώρα εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, αναλόγω στην περιοχή δρόμο, και πώς είναι και τα ύδατα εκεί πέρα. Ας πούμε, σε κάποιες περιοχές που δεν έχουν λίμνη, πάνε στα ποτάμια. Από γεφύρια ρίχνουν το σταυρό. Βρίσκεις τη λύση. Βρίσκεις τη λύση, ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν τα ήδη και τα έθιμα έτσι στα εδάφη, στα πάτρια εδάφη. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται από εκεί και πάνω, αέρα. Στον αέρα ακριβώς, γιατί εσύ έκανες ένα φοβερό γύρισμα που δεν πατούσες. Μοναδική εμπειρία. Μοναδική. Δεν πήρε κανένα από εμάς. Γιατί συνέβη αυτό. Κανέναν όμως. Όλοι έχουμε παράπονα. Όχι, παράπονα. Παράπονα. Δεν ξαναπάω. Δεν ξανακάνω θέμα. Δεν θα πούμε αλήθεια στον κόσμο που σου ζητάγαμε, σε παρακαλάγαμε και δεν μας έκανε. Δεν χωράγανε να λύσει πάνω από αυτό. Εντάξει, ένα μεγαλύτερο. Μας έπαιρνε ένα να μας πει. Πόσοι χωράνε σε ένα ελικόπτερο, αλήθεια. Αναλόγως στο ελικόπτερο. Αυτό που πήγε εσύ. Τέσσερα άτομα. Τέσσερα. Αλλά ήμασταν τέσσερις, άρα δεν χωράγε κανένα. Εγώ έπρεπε να κάνω το μάθημα να πιλωθεί. Να γίνω... Μπορούσες να κάνεις τέσσερις διαδρομές, πτήσεις. Να χωρίσεις αυτό το χρόνο σε μικρότερα, για να μας πάρεις όλο. Όπως βλέπεις, δεν έχεις δικαιολογία. Θέλω να μου πεις τι είδες από ψηλά. Είδα αυτά τα οποία δεν βλέπω από κάτω. Μία φανταστική εμπειρία. Είναι πολύ... Μπράβο, είσαι πολύ καλά το πιστικό. Πάρα πολύ αναλυτικότητα. Πολύ ωραία πάσα. Περιγραφικότητά σου καταπληκτική. Εντάξει, είναι μοναδική εμπειρία. Θα το δούμε και στο ρεπορτάζ. Είχαμε και τη δυνατότητα να κάνουμε μάθημα με έναν από τους κορυφαίους πιλότους της Ελλάδος. Τις άφησες στο τιμόνι, όχι. Τι. Σ' άφησε στο πιλωτήριο. Όχι. Να δείτε λίγο το ρεπορτάζ. Για να... Σιγά με τον άφησε. Αφού μου λέει, πάμε λίγο αριστερά. Εντάξει, το έκανα εγώ λίγο παραπάνω αριστερά. Ευτυχώς. Μας πάτησε ο κύριος ο μεγαλοδύναμος. Θα δούμε πόσο εύκολο είναι κιόλας και τι τρομακτική εμπειρία είναι να πάρεις δίπλωμα είτε για αεροπλάνο είτε ελικόπτερο. Αλλά εδώ να πούμε για κάτι πολύ σημαντικό. Η χώρα μας είναι τόσο όμορφη και έχει τη δυνατότητα ακόμα και στους ξένους. Τους δίνει τη δυνατότητα μάλλον να βγάλουν δίπλωμα για επαγγελματικό
δίπλωμα για να πιλωτάρουν ένα αεροπλάνο σε μόλις 11 μήνες. Κάτι το οποίο στο εξωτερικό γίνεται σε 3 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη χώρα, γιατί φέρνουμε κόσμο να μάθει στην Ελλάδα να πιλωτάρει. Πάντως να σου πω κάτι, το ελικόπτερο τώρα δεν είναι και κανένα σπορ έτσι, που μπορεί να το κάνει ο καθένας μας, έτσι. Εντάξει. Είναι για κάποιους πολύ συγκεκριμένους, για την αστυνομία και για άλλες χρήσεις που έχουμε δει, κάτι με ανεμόσκαλες να κατεβαίνουν και να πέφτουν. Έχω σπορ, έχω τώρα πάνω να πετάξω με το ελικόπτερο για μια ώρα και τα λέμε. Ήρθε λίγο από το σπίτι μου στο εξοχικό μου. Εγώ λέω να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, να μάθουμε κάποια πράγματα και μετά να μας λυθούν οι απορίες. Οι απλές αυτές απορίες μας βοηθάνε κάτι τρελό, παρανοϊκό. Στην Ελλάδα δεν έχουν συνδεθεί με τις αποδράσεις, τις πώς το λένε, ψυχαγωγικές, αλλά με άλλου είδους αποδράσεις. Πάντως είναι πιο δεν έχουμε λεφτά. Να πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα έτσι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε, να πάμε πού, στη Θεσσαλονίκη. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Κλείσε μου. Κάτσε να φέρω. Να το φέρω. Φέρτο. Αν θέλαμε τέσσερα άτομα να ταξιδέψουμε. Να θέλουμε δύο ελικόπτερα για να πάμε. Α πούμε το αεροπλάνο. Να ταξιδέψουμε με αυτοκίνητο τέσσερα άτομα. Το για να πάμε, πόσα λεφτά θα ξοδεύουμε με αυτοκίνητο. Τώρα πλάκα θα μα κάνει ότι θα μα τυχεί και φτηνότερα με το ελικόπτερο. Αυτό θα μα πει στο τέλο. Να φέρουμε το παράδειγμα. 70 ευρώ. Μόνο τα διόδια. Και άλλο ένα 60 ευρώ το βενζίνη. 60, 70, 80. Άρα 120-130 ευρώ. Να πιει και ένα καφέ στον δρόμο επειδή είναι μακριά. Για να νοικιάσεις, ας το πούμε, ένα αεροπλάνο τετραθέσιο, είναι 150 ευρώ με τα καύσιμα. Να πας όμως, όχι να γυρίσεις. Εμείς είπαμε για να πας. Άμα γυρίσεις και με το αυτοκίνητο, θες τα διπλάσια. Ναι, αλλά θα, όχι, θα δώσω 80. Εσύ μου λες 100 τόσα. Δεν βγαίνει τα κουτιά. Λοιπόν, πάμε, βγαίνουν, πάμε να δούμε το βίντεο, παιδιά. Αφού ήταν μοναδική εμπειρία, μην μου το χάλε. Όταν ήμασταν μικροί, όλοι ονειρευόμασταν να γίνουμε πιλότοι, είτε ελικοπτέρου είτε αεροπλάνου. Αυτό τι σημαίνει? Πως αν σου δοθεί η ευκαιρία, την αρπάεις από τον έλικα. Τι είναι αυτό που σου προσφέρει, το οποίο αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις? Χρόνια ψάχνω να βρω τον άνθρωπο που τον έβαλα να πετάξει και να κατέβουμε να μου πει ότι δεν του άρεσε. Χρειάζεται μόνο μία φορά να μπεις για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη πτήση εξελίσσεται σε ναρκωτικό. Πόσο εφικτό είναι να γίνεις πιλότος αεροπλάνου ή ελικοπτέρου? Πρώτα απ' όλα, πρέπει να το θέλεις. Μετά, να διαθέσεις τα χρήματα και το χρόνο για να αποκτήσεις το δίπλωμα και στο τέλος, να έχεις όρεξη να πετάς. Και αυτό διότι στην Ελλάδα, οι υποψήφοι πιλότοι χρειάζονται 11 μήνες για να αποκτήσουν το δίπλωμα. Όταν στην Αγγλία, για παράδειγμα, λόγω άσχημων καιρικών συνθήκων, ο χρόνος αγγίζει τα 3 έτη. Το πτυχίο που δίνουμε εμείς ένα χρόνο από τη σχολή μας, πτυχίο επαγγελματία, χειριστή, που μπορεί αύριο το πρωί με αυτό το πτυχίο να πάει κάποιος να ζητήσει δουλειά, ο αντίστοιχος στην Αγγλία θα το πάρει σε 3,5 χρόνια. Βρεθήκαμε στα Μέγαρα και συναντήσαμε έναν από τους κορυφαίους πιλότους της Ελλάδας, τον Ηλία Σοφιανό, για να δούμε πόσο δύσκολο είναι να γίνουμε πιλότοι. Πόσο εύκολο είναι? Πολύ εύκολο. Χρειάζεται θέληση, να ξέρουμε αγγλικά, να έχουμε καλή υγεία. Και μετά έρχεται μόνο του, γιατί αυτό ξεκινάει από μια δοκιμή, όπως κάναμε σήμερα. Αλλά το πρόβλημα είναι μην το δοκιμάσει κανείς, γιατί μετά κολλάει αρρώστια. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον συγκεκριμένο πρώην πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το 1989 κατασκεύασε μόνος του ένα αεροσκάφος τύπου Supercat, ενώ συνολικά μετρά στον αέρα πάνω από 20.000 ώρες πτήσης που μεταφράζονται σε σχεδόν 3 χρόνια πίσω από το πιλωτήριο. Κύριε Σοφιανέ, πόσα χρόνια πετάτε? Όχι πάρα πολλά. Ξεκίνησα τη σταδιοδρομία στην πολεμική αεροπορία, πέταγα μαχητικά. Πετάω 40 χρόνια. Έχω 22.000 ώρες πτήσης. Για να αρχίσουμε όμως τις πτήσεις, πρέπει να κάνουμε τα μαθήματά μας στην τάξη. Στα 400 πόδια κάνει στροφή αριστερά, η στροφή γίνεται με 20 μέρες κλίση. Και παράλληλα, να δοκιμάσουμε τις ικανότητές μας στον ειδικό εξομοιωτή. Το θεωρητικό μάθημα έγινε. Τις ερωτήσεις μας τις κάναμε. Αλλά επειδή δεν κρατιόμασταν, είπαμε να ζήσουμε αυτό το κάτι μοναδικό. Πάμε να δοκιμάσεις λίγο να κάνεις μία στροφή. Κοιτάζουμε αριστερά ότι δεν υπάρχει άλλο ελικόπτερο, άλλο βουνό, σύρματα, οτιδήποτε. Και μαλακά στρίβουμε αριστερά. Όχι τόσο πολύ, πιο λίγο.
Η σωστή ταχύτητα που πετάει κάποιος ποια είναι? Η ταχύτητα πλεύσης για αυτό το ελικόπτερο είναι 110-120 κόμβους ανάλογα με το πόσο βαρύ είναι και τις καιρικές συνθήκες. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν βρίσκονται μέσα σε ένα μεγάλο αεροπλάνο μάλλους 100 που είναι ένα μεγάλο κουτί, αλλά είναι σε ένα μικρό αεροπλάνο που αυτοί το πετάνε και αισθάνονται για την απόλυτη ελευθερία. Διότι η εικόνα του μικρού αεροπλάνου, όπως είδατε ήδη από το ελικόπτερο που πετάξαμε, δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και μπορείς να πετάξεις ό,τι ώρα θέλεις, όποια μέρα θέλεις. Ό,τι ώρα θέλεις, όποια μέρα θέλεις. Δεν πετάμε στη νύχτα λόγω νομοθεσίας. Γενικά, ένας κανόνας που αφορά τη χρήση των ελικοπτέρων είναι ότι προσγειωνόμαστε οπουδήποτε, αρκεί να μην είναι προστατευόμενος χώρος ή ιδιόκτητος, εκτός αν έχουμε την άδεια του ιδιοκτήτη. Πήραμε το ελικόπτερο και σε λίγα λεπτά βρεθήκαμε σε μία βραχονισίδα ανάμεσα σε Έγινα και Αγκίστη. Πολλοί έχουν την αίσθηση ότι αυτό το χόμπι, είτε να ασχοληθείς ως χόμπι, είτε επαγγελματικά, είναι πάρα πολύ ακριβό. Όχι, δεν είναι ακριβό. Εξαρτάται με τι το συγκρίνουν, αλλά γενικά δεν είναι ακριβό. Πόσο κοστίζει να το νοικιάσουμε? Και θα έλεγα και πόσο κοστίζει για να πετάξεις μία ώρα, να φύγεις από εδώ, από την Αθήνα και να πας μέχρι τη Μύκονο, ας πούμε. Μέχρι τη Μύκονο. Η πτήση στη Μύκονο με ένα μικρό αεροπλανάκι, τετραθέσιο, πιλότος δηλαδή και τρεις επιβάτες, είναι περίπου 50 λεπτά και αυτό κοστίζει 150 ευρώ. Το ελικόπτερο και το αεροπλάνο προσφέρουν ασφάλεια? Ο τρόπος που έχουν φτιαχτεί αυτά τα μηχανήματα είναι με συντελεστή ασφάλειας που δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο μέσο. Ό,τι ακούτε ατυχήματα και πράγματα που συμβαίνουν, θα τα ψάξετε, θα τα βρείτε σε βάθος στον ανθρώπινο παράγοντα, που μπορεί να συμβεί με οτιδήποτε. Να πάμε πίσω. Στην Αθήνα ή εγώ λέω να πεταχθούμε μέχρι Θεσσαλονίκη? Πού θέλεις. Θεσσαλονίκη. Πάμε, δεν θα συναντήσουμε και κίνηση. Αυτό είναι σίγουρο. Πάμε. Για πάμε. Δεν ξέρω, αυτό έτσι που πάει λίγο λοξά, εμένα λίγο με βαβίζει. Το λοξά έτσι που απογειώνονται, αυτό το κάνουν για συγκεκριμένο λόγο, για να μην δίνουν το maximum της δύναμης του κινητήρα και ζορίζεται το ελικόπτερο. Πάντως τώρα που κάναμε εδώ έναν πρόχειρο υπολογισμό, αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λες, αν είναι έτσι, μπορεί και να συμφέρει, γιατί πολλές φορές με το λεωφορείο είναι πιο ακριβό. Δηλαδή, αν είναι 150 ευρώ τα 4 άτομα για Θεσσαλονίκη, με το λεωφορείο θα πληρώσει περισσότερα. Ένα 50 το θέλει με το λεωφορείο. Ποιο κάθεται δίπλα σου, δεν μπορεί να το αποφύγει. Ενώ εκεί θα είμαστε μεταξύ. Ακριβώς. Και πιο γρήγορα. Σε πιάνει, δηλαδή. Αναλόγω τώρα τι καιρικέ συνθήκε. Αλλά όταν θα πετάξει, κοιτάει τον καιρό και πετά. Και λε. Τι ωραία, δεν απλά. Δεν πάω. Δεν πάω. Πάει, δεν πάει. Βλέπω. Πάντω, αν δεν πετάξει, αν δεν κάνει μία πτήση για να μοιηθεί λίγο σε αυτό το πράγμα, δεν μπορείς να καταλάβεις τι είναι. Πάντως, εμένα, αυτό έτσι με τους έλικες και γενικά, μου δημιουργεί ένα άγχος. Δεν έχω πετάξει με ελικόπτερο, αλλά θυμάμαι ότι είχα πετάξει πριν κάποια χρόνια με ένα αεροπλάνο που είχε έλικες, ξέρεις, τα πιο μικρά. Και μιλάμε, ήμουνα όλη την ώρα στο παράθυρο και έλεγα πότε θα σταματήσει, πότε θα σταματήσει, πότε θα σταματήσει. Κουνάει. Ακούγονται οι έλικες και σε τρομάζουν, σε φοβίζουν. Αυτά εδώ, τα μικρά. Όταν φοράς τα ακουστικά, δεν τα πολύ ακούς αυτά. Γι' αυτό σου βάζουν τα ακουστικά, είδες. Όχι, τα ακουστικά τα φοράς για να έχεις συνεννόηση με το... Να σου πω και άμα είναι φοράς και αυτά, πώς λένε αυτές τις μάσκες ξεκούρασης. Αυτά ρίξει ένα ρυπνάκι και έχεις στάσει. Αλλά δεν ευχαριστιέσαι τη διαδρομή. Λοιπόν, πάντως νομίζω ότι ήταν ωραία εμπειρία, Βασίλη. Πολύ καλή εμπειρία. Πολύ καλή εμπειρία. Πολύ ωραία εμπειρία. Σας ευχαριστούμε που μας τίμησες και μας πήρες την παρέα. Να το ξανακάνουμε, ρε Βασίλη. Σας έφερα τόσο καλό ρεπορτάζ. Τι ωραία περάσαμε. Ωραία ρεπορτάζ και συγχαρητήρια. Εκτιμούσαμε περισσότερο να μας έφερε. Τέτοια ωραία θάλασσα, τέτοια ωραία νησιά. Αυτό το νησί. Όχι, όχι, είναι πρώτη φορά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι, παιδί μου, η χώρα μας είναι ωραία, είτε τη βλέπεις, ξέρεις. Από κάτω, από κάτω. Να σου πω, αύριο είναι τα φώτα, δεν κανονίζει μια εξόρμηση. Δευτέρα είναι. Να σου πω, αύριο θα ήταν μέρα για υποβρύχιο, πρε Βασίλη. Να δούμε έτσι ναι, κάτω από τη θάλασσα ποιος θα πιάσει. Μήπως να κάνουμε και αυτό. Ετοιμάσου. Μη βάζετε ιδέες. Ετοιμάσου. Η ιδέα μπήκε ήδη. Καλά λοιπόν, να περάσεις. Επεξεργαστείτε εσείς. Εγώ πάω να δώσω δώρα. Να δούμε τι θα δώσουμε σήμερα με τον Στέφανο. Έχεις ετοιμάσει κανένα τραγουδάκι εύκολο? Βεβαίως. Να δώσουμε δωράκια. Λοιπόν, για να δούμε ποια έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή σήμερα. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένα σε καινούριο χρόνο. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Ό,τι επιθυμείτε. Από πού μας τηλεφωνείτε? Παίρνω από Σαλαμίνα. Από τη Σαλαμίνα. Πολύ ωραία. Εσείς έχετε μπουτίξει ποτέ στη θάλασσα για να πιάσετε στο Σταυρό? Όχι. Όχι. Αλλά θα ήθελα πολύ με το ελικόπτερο μία βόλτα κι εγώ. Α, ναι. Είναι πολύ ωραία. Τελικά θέλω να δω σήμερα αν θα βρω κάποιον που έχει μπουτίξει για το Σταυρό. Θα δούμε. Όχι, όμως. Όχι, γιατί είμαι πολύ κρυουλιάρα και δεν μπορώ τη θάλασσα την κρύα. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια κι εγώ. Το όνομά σας δεν μας είπατε? Δελιγιάννη Μαγδαληνή. Ωραία, κυρία Μαγδαληνή. Είστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε? Δεν είμαι. Ωραία, για και πάμε. Δεν ξέρω το τραγούδι, είμαι. Πάμε να σας ακούσουμε. Τι σου έκανα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο, κι είναι τα πίκρα σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου, για δε μ' αφήνεις με δυο φιλιά να κάψω απ' τα φτωχά μου μάτια. Τι? Το δάκρυ μου καυτό. Τη μαύρη συννεφιά. Μαύρη συννεφιά ήταν η κυρία Μαγδαληνή, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πιάνετε σωστό. Δικό σας το δωράκι, μια ηλεκτρική συσκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας και καλά. Σε όλους σας χρόνια πολλά. Να μείνετε στην τηλεφωνική σας γραμμή, γιατί θα συνδεθείτε με την παραγωγή για να διαλέξετε το δώρο σας από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Πολύ ωραία. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ωραία τα πήγαμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Αθήνα. Από την Αθήνα. Και το όνομά σας? Θεόφιλος. Κύριε Θεόφιλε, εσείς έχετε βουτήξει ποτέ για το Σταυρό? Ποτέ. Ποτέ. Α, αυτή την εποχή κάνει κρύο. Είναι μια αλήθεια αυτή. Προσπαθώ, ξέρετε, σήμερα να βρω ποιος έχει βουτήξει για το Σταυρό. Προς το παρόν δεν έχω βρει κανέναν, αλλά εντάξει. Αυτό είναι για τολμηρούς. Είναι για τους τολμηρούς, ναι, όντως. Και για το καλό είναι, αλλά έχει λίγο κρύο. Εντάξει. Έτσι. Θα μας τραγουδήσετε? Θα προσπαθήσουμε. Ωραία, πάμε. Ξημερώνει και βραδιάζει, πάντα στον ίδιο το σκοπό. Φέρτε μου να πιω το ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω, τα μάτια π' αγαπώ. Μπράβο σας! Σας εύχομαι ένα ευτυχισμένο 2014, να είστε πάντα καλά. Μια ηλεκτρική συσκευή από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε είναι δικιά σας. Μείνετε στην τηλεφωνική γραμμή για να συνεχίσετε. Καλή χρονιά σε όλους. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Είδες. Τίποτα. Νεράκι πάει. Νεράκι πάει. Είναι επειδή έχουμε τα φώτα αύριο. Δεν ξέρω. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, εσείς μείνετε κοντά μας γιατί έχουμε να δούμε στη συνέχεια πολύ ωραία κοσμήματα. Να, εγώ φοράω ήδη ένα για να σας δείξω το πρώτο. Έχουμε να μαγειρέψουμε με τη Σοφία και ασφαλώς κοντά μας είναι ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος με όλη την ορχήστρα του και πολύ πολύ μουσική και χορό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Αγαπημένο μου θέμα, ανακύκλωση πραγμάτων που έχουμε στο σπίτι και αυτό θέλουμε αυτές τις εποχές. Κοντά μου Ευγενία Ζίνδρου στη Λίστρια. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Πολλά λεφτά. Αχ. Αυτά όμως έχουν... Να, εδώ αυτές τις ευχές κάναμε. Για να δούμε. Αυτά όμως έχουν λίγα λεφτά εδώ πέρα. Είναι βασικό. Και γι' αυτό τα θέλουμε, γιατί βεβαίως. Προς το παρόν δεν βλέπουμε τα λεφτά να έρχονται. Οπότε ας ξεκινήσουμε, ας κάνουμε λίγο τα... οικονομία και να δούμε αυτά που έχουμε στο ντουλάπι. Και νομίζω τώρα ότι έτσι με κάθε αλλαγή του χρόνου είναι και μια ευκαιρία να δούμε λίγο τι έχω. Τι έχω ξεχάσει στο ντουλάπι, τι έχω χώσει πίσω-πίσω και πώς μπορώ να τα αξιοποιήσω. Να σου πω εγώ το πρώτο πράγμα που έχουμε στο ντουλάπι και πάει σετ με κάτι άλλο το οποίο πάντα το ξεχνάμε. Τι κασκόλ. Είναι αυτό, κασκόλ. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι παθαίνω εγώ. Και αυτό είναι και ωραίο χρώμα. Κάθε φορά παίρνω το κασκόλ και ξεχνάω το τέρι του, τα γάντια. Ναι. Λοιπόν, θέλεις να σου πω πώς θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα όταν μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Παίρνουμε το αφήνω τώρα από πάνω μου, ναι. Το βάζω κάτω. Με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο.
Τώρα έχω περιέργεια. Κάνουμε σαν μία μικρή χετούλα, να το πω. Mm-hmm. Συγγνώμη. Το στερώνουμε με την καρφιτσούλα. Πανεύκολα. Ναι. Έτσι. Δεν έχω καταλάβει τώρα τι θα μας δείξεις, αλλά ναι. Εντάξει, φίλε, δεν υπάρχει. Είναι φοβερό. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία, εύκολο. Σου άρεσε, Στάθη. Λοιπόν, εγώ θέλω να δω όμως τώρα τι θα κάνουμε με αυτά εδώ. Δεν θες να σου πω και την επόμενη ιδέα του κασκόλ λίγο. Ωραία. Μπορούμε να κόψουμε ένα πάρα πολύ απλό κομματάκι και να το βάλουμε από την άλλη μεριά. Ναι. Και είναι πάλι τσεπούλα. Αχ, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί κάνει και τη διχρωμία, κάνω, έχει και την, είναι και διάφορες ποιότητες διαφορετικές. Κάνω μία, το ένα, μία ιδέα από την μία μεριά, την άλλη ιδέα από την άλλη μεριά. Όλα αυτά ράβονται, εννοείται, έτσι. Ναι, ράβονται. Τώρα εμείς το κάνουμε τις καρφιτσούλες για να το δείξουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έχει και τις δύο ποιότητες διαφορετικές. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω με τις διαφορετικές ποιότητες. Δηλαδή, αυτό βλέπεις, είναι βελούδο πάνω σε μάλινο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλά, είναι και το χρώμα πολύ ωραίο και από το κασκόλ βέβαια και από το άλλο. Έτοιμο. Ή το κάνεις και πιο χαμηλά, ώστε ναι, εντάξει, τώρα το κάναμε γρήγορα, γι' αυτό το κάνουμε πολύ γρήγορα. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ιδέα που σου αρέσει. Δεν ξέρω, θα δω. Σ' άρεσε αυτό, επειδή είναι γκλάμορους. Λοιπόν, εμένα αυτές οι γκλάμορους λεπτομέρειες μου αρέσουν και στην καθημερινή ζωή. Τι έχεις λοιπόν, κάνει εδώ. Κοίτα εδώ. Είναι μια πάρα πολύ απλή ζακέτα. Καλά, ειδικά αυτή την κρύη ζακέτα, δηλαδή. Την βρίσκεις παντού. Παντού και νομίζω ότι την έχουμε και πάρα πολλές στην ντουλάπα μας. Λοιπόν, αυτή την έχω χρόνια να φανταστείς. Είναι δική μου. Ναι. Λοιπόν, είπα να κάνω μια αλλαγή. Ακριβώς. Και κοίτα να δεις. Αυτά σου θυμίζουν κάτι. Είναι αυτά που βάζουμε στους αγκώνες, στις σακάκια. Είναι λίγο παλιωμοδίτικα. Τύπου μπάλωμα. Ακριβώς. Ναι, μπάλωμα. Λοιπόν, εμένα μου είχαν ξεμείνει στο σπίτι αυτά. Ναι. Οπότε κοίτα τι έκανα. Αλλιώς τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να κόψουμε ένα τέτοιο τύπου μπάλωμα από ένα κομμάτι ύφασμα, έτσι. Ναι, ακριβώς. Α, πολύ ωραίο αυτό. Κοιτάξτε. Οπότε ξέρεις τι έκανα εγώ. Κοίτα, εδώ και πέρα. Έχει το μανικάκι εδώ αμέσως. Ναι. Πολύ ιδιαίτερο. Όχι, θα πάρουμε ένα μπλε. Δεν θα πάρουμε το ίδιο. Δεν θα πάρουμε το ίδιο. Πρόσεξε. Είναι φανταστικό. Θα πάρουμε ένα μπλε. Ναι. Και. Ή θα βάλουμε αυτό, πάντα με τις καρφιτσούλες, ξέρεις, είναι εργαλείο. Γιατί, ειδικά όταν είμαστε ψιλοαρχάροι, καλύτερα να τα στερεώνουμε και να σταθεροποιούμε αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε, γιατί αλλιώς μας φεύγει και μας πάει όπου να είναι. Τι χάσαμε? Χάσαμε το ψαλίδι μας. Από εδώ θα είναι, τέλος πάντων. Ψαλίδι. Δεν πειράζει. Οπότε. Κόβουμε γύρω-γύρω και εντάξει, νομίζω ότι το καταλαβαίνω. Παιδιά, είδατε και ένα ψαλίδι. Ψάχνουμε το ψαλίδι. Αναζητείτε. Δεν ξέρω. Ένα ψαλίδι, όποιος το βρει. Ναι, εγώ το πήρα για να κάνω και το μπουκάλι. Οπότε, κόβουμε το μπάλωμα, έτσι, πάνω στο ύφασμα. Κόβουμε γύρω-γύρω και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δημιουργείται αυτό. Και το ράβουμε από τη μέσα μεριά, ε. Να σου πω κάτι, εγώ δεν το έχω ράψει από τη μέσα μεριά, γιατί η παγέτα είναι κάτι πολύ κρουστό, πολύ, δεν είναι ύφασμα, οπότε να φανταστείς εγώ το έχω ράψει απ' έξω και δεν φαίνεται. Με γκρι. Με γκρι. Ναι, 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 ναι. Τώρα, αν δεν έχουμε... Πάρα πολύ ωραία ιδέα αυτή. Αν δεν έχουμε, το κάνω απλά... και εγώ αυτό σε κάτι ζακέτες, έτσι, ναι, απλές. Ναι, 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 δεν είναι, είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αν δεν έχουμε, πες ότι δεν έχουμε μπάλωμα. Παίρνουμε απλά. Μεζούρα, μετράμε. Είδες, εγώ φοράω ήδη μπλούζα, ναι, έτσι. Ναι, και αυτό είδα τώρα, ήδη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μετράμε και λέμε πόσο θέλουμε να είναι τόσο. 15 εκατοστάκια. Και δημιουργούμε μόνοι μας ένα πατρόν, δηλαδή. Σε σχήμα αυγού, δεν είναι τίποτα φοβερό. Ναι. Και να σου πω, μπορεί να κάνεις και διάφορα σχήματα. Μπορεί να κάνεις, ας πούμε, μία καρδούλα, τύπου. Το είδες εδώ πέρα, γι' αυτό. Όχι, δεν το είδα, αλήθεια. Είσαι φοβερή, γιατί εγώ... Όχι, λοιπόν, δεν το είδα, γιατί στην απλά δεν το είδα. Ναι. Να, ό,τι αυτό ήθελα, πήγε ένα βήμα μετά από μένα. Γιατί θα σου έλεγα εγώ τώρα έχω κάνει τις δύο ιδέες σε ένα μπλουζάκι. Την πρώτη και καλά τσέπη, ναι, ναι. Γιατί είναι τσέπη, βλέπεις. Είναι τσεπούλα. Δεν το έχω κάνει σαν απλό ραφτό. Μ' άρεσε. Ναι, μπορεί να κάνεις και καρδούλα, ας πούμε, και στους αγκώνες και όπου θέλεις. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο. Εντάξει, εδώ τώρα έχω εγώ ένα χαρτί πατρών, αλλά οποιοδήποτε χαρτί και να έχουμε.
Δηλαδή και σε εφημερίδα μπορούμε να το κόψουμε αυτό, δεν έχει θέμα. Ναι, αρκεί να έχουμε το πατρόν για να μπορούμε μετά να κόψουμε σε σωστό σχήμα την παγιέτα ή ό,τι άλλο θέλουμε. Τώρα, εγώ μου έρχονται και διάφορες ιδέες τώρα που αυτό είναι και χειμώνα. Ναι, μπορεί να πάρεις και ένα ύφασμα που είναι καρό. Που είναι τη μόδα και το τέλεια, καρό το και το να το βάλεις και να το κάνεις λίγο δεν πιο. Ξέρω εγώ. Country style. Και πώς το καρό, λέω, έτσι. Μιλάμε για μέσα στη μόδα, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Οπότε παίρνουμε ναι. το πατρονάκι που φτιάξαμε. Πάλι το σταθεροποιούμε. Αλλά εγώ βλέπω ότι εσένα και το μανικιούρ σου είναι, είναι ασορτή, ίδιο, είναι ασορτή. Και το κολλιέ και όλα, είναι μελετημένα. Αφού εσύ με κάλεσες, πώς θα ερχόμουν. Έτσι. Άμα δεν ήταν έτσι, δεν θα ήσουν και στη λίστρια, έτσι δεν είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, τώρα εδώ πέρα κάνουμε ένα μπλε. Το κόβω λίγο εντάξει, γρήγορα. Νομίζω, Ευγενή, ότι τη διαδικασία τι καταλάβαμε. Και το ράψιμο, αφού λες ότι δεν χρειάζεται ούτε καν να το ράψεις και από την ανάποδη. Από πάνω. Είναι μια χαρά. Πες μου τώρα με τη δαντέλα εδώ τι θα μας δείξεις. Τη δαντέλα. Λοιπόν. Τι μπορείς να φανταστείς ότι είναι αυτό. Ωραίο και εκεί πέρα που το έβαλες. Βραχιολάκι. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις εγώ τι έχω σκεφτεί. Σου έχει τύχει ποτέ να θες να βάλεις γκέτα και να μην τη θες μέσα στο παπούτσι, να φαίνεται μόνο απ' έξω. Mm-hmm. Εδώ δηλαδή. Θα βάλω το πόδι μου εδώ, κοίτα. Να φαίνεται μόνο από πάνω. Σου αρέσει η ιδέα. Μου άρεσε αυτό που έκανες. Να το βάζουμε και εδώ. Δηλαδή να τελειώνει το μανίκι. Mm-hmm. Και να το. Και να... Είναι αυτό από κάτω. Κιμ. Λοιπόν. Φαίνεται να μου πάρει δουλειά, Κιμ. Όχι. Αυτά εδώ τι τα κάνει. Αυτά είναι διακοσμητικά. Δεν χρειάζονται έτσι. Λοιπόν, τώρα με ξεγέλασε. Λοιπόν, πάρτε εδώ. Μπράβο, Σίδρου. Πάρτε τα δεκόρ. Αφού κάνατε styling εδώ πέρα τραπεζιού, βρε Κιμ. Δεν έρχομαι έτσι δηλαδή. Φοβερή. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Να σου πω, να σου δείξω την κέτα. Είναι πανεύκολη. Ένα τουρμπάν θέλω να μου φτιάξει. Και δεν το τουρμπάν θέλει. Το τουρμπάν. Τουρμπάν θέλω. Λοιπόν, το τουρμπάν είναι από τα πιο. Και κάπως λέγεται μισό τουρμπάν, μου λένε τώρα. Μισό τουρμπάν, ναι. Δεν ξέρω γιατί λέγεται μισό. Θα σου πω. Θα σου εξηγήσω αμέσως, θα σου δείξω. Πρόσεξε με. Είναι πάναπλο. Είσαι έτοιμη. Εντάξει, δεν βλέπω τα μαλλιά μου τώρα πώς είναι, αλλά μπορείτε να καταλάβετε το τουρμπάν πώς είναι. Τέλεια. Λοιπόν, το κανονικό τουρμπάν καλύπτει όλο το κεφάλι. Έλα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα. Πώς το φτιάχνουμε. Όχι από το ίδιο. Ωραία. Φτιάξουμε ένα μαύρο. Τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Μετράς κεφάλι. Mm-hmm. Απλά. Πόσο είναι. Μεγάλο. Στάθη. 55 εκατοστά. Α, ενδιαφέρον το κεφάλι. Θα μετρήσουμε και το δικό σου μετά να δούμε πόσο είναι. Τώρα χειμώνα, για να το βάζουμε και στα αυτιά μας, να είναι ζεστό, να. Ναι, να και για τα παιδιά εδώ μεταξύ, για τα κορίτσια εννοώ. Όχι για τα αγόρια, για τα κορίτσια. Πάλι, μετράμε. Κοίτα πώς τα έχω κάνει τέλεια εδώ πέρα, όλα φανταστικά. Σταθή, έλα να βοηθήσει, παρακαλώ. Σταθή, έχεις κάτσει εκεί. Τι θες να κάνω, πείτε μου. Έλα να μετρήσουμε το κεφάλι σου εσένα τώρα, δεν το παίζει από το καναπέ. Λοιπόν. Παίζουμε, 55 εκατοστά είπαμε. 55 είναι το δικό σου. Βοήθησε με τις καρφιτσούλες, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Εσύ να κάτσεις εδώ να μας κοιτάς. Να κάνω τον ωραίο. Εντάξει, κάνω τον ωραίο. Και υπολογίζουμε και το φάρδος, ας πούμε, να είναι 20 εκατοστά. Έλα, κοριτσάκι μου. Δεν θες άλλη. Κόβουμε ένα ορθογώνιο, έτσι, το οποίο είναι... Το χάσαμε το τουρμπάν. Χαμός. Το τουρμπάν βρες. Το τουρμπάν, τι είναι αυτό. Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει το τουρμπάν, εξαφανίστηκε. Καταζητείτε η αστυνομία. Πού είναι, από πού πάνε. Μια δουλειά του είπα να κάνει. Εδώ κοιτάξτε δηλαδή. Να σε ψάξω πάνω σου δεν είναι. Μισό λεπτό. Θα το βρω. Ανάτο. Μπράβο, η Κιμ, βλέπεις. Μπράβο. Τι θέλει να κάνουμε. Να το κρατάς. Πάρα πολύ ωραίο τουρμπάν. Ευάερο, ευήλιο. Σικ. Πολύ. Θα κόψουμε ένα ορθογώνιο από τις διαστάσεις που είπα. Μπράβο, εκεί πέρα το πες. Τρία άτομα για ένα ορθογώνιο. Είναι παρέα, το τουρμπάν της παρέας. Έτσι. Το τουρμπάν της παρέας. Το οποίο θα το ράψουμε από κάτω. Ναι. Καταλάβατε. Και μετά θα κόψουμε ένα πολύ μικρό κομματάκι. Και το κάνουμε σε φιωγκάκι. Θα το βάλουμε εδώ, θα το ξαναράψουμε. Και είναι αυτό απλά.
Και είσαι έτοιμη. Έτοιμη. Και ξεκινάς. Φοβερή. Δεν Μπράβο. Υπάρχει. Εμιλία, πόσο πιο γρήγορα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε εγώ ευχαριστώ. Εμιλία, ευχαριστούμε. Έχει υποκριτικό ταλέντο έτσι πάνω απ' όλα. Πολύ πιο βασικό. Το ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευγενία, θα μείνεις μαζί μας. Έχουμε μετά το Βαγγέλη Κονιτόπουλο με την ορχήστρα. Εννοείται, εγώ λοιπόν, το στάδιο πρώτα θα χορέψουμε καλά. Πάρε θέση, πάρε και το τουρμπάν μαζί όμως. Το τουρμπάν δίπλα μου, λοιπόν. Σε παρακαλώ. Εδώ, δίπλα μου. Σοφία. Καλώς την κυπεμπέρα θα μου επιτρέψεις, Κιμ, να κεράσω μια μελιτζάνα την Ευγενία για να με κεράσει ένα τουρμπάν. Έτσι. Γιατί κάπως μου έχει κάτσει αυτό το τουρμπάν και το θέλω, ας πούμε. Τι θα φτιάξουμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε με ζεδάκια σήμερα, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον κόσμο, με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την αγάπη. Και να πούμε ότι θα φτιάξουμε σήμερα τη μελιτζάνα του Μερακλή, που μπορούμε να τη συνοδεύσουμε και με κρασάκι και με μπυρίτσα και με ουζάκι και με τσιπουράκι και με τσικουδιά και με ό,τι θέλει ο άλλος να το φάει και να το ευχαριστηθεί. Ωραία. Και βλέπω και λουκάνικο. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε και λέμε τα υλικά. Πάμε. Μελιτζάνα, το βασικό μας υλικό. Mm-hmm. Μελιτζάνα, την οποία, ναι, όπως βλέπεις, έχουμε χοντροκόψει και τηγανίσει. Mm-hmm. Φετούλα τυρί. Έχουμε λουκάνικο, ό,τι γεύση λουκάνικο θέλει ο καθένας. Αυτό είναι χωριάτικο, χωριάτικο, κρασάτο. Έχει και πράσο μέσα. Λοιπόν, και έχουμε και τόματο χυμό, mm-hmm, και ριγανίτσα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Τέλεια. Τα κάνουμε από το πρωί, τα έχουμε όλα έτοιμα και το βράδυ συνθέτουμε το φαγητό μας για τους καλεσμένους μας ή για τη δική μας την παρεούλα που θέλουμε με τον αγαπημένο μας ή με τον οποιονδήποτε να το φάμε και να το ευχαριστηθούμε. Αχ, και μυρίζει και πολύ ωραία και λέει το λουκάνικο. Είναι φοβερό. Και η μελιτζάνα και το λουκάνικο, αφού επάνω που τη γάνιζα μου λέγανε αμάν, τη φτιάχνεις. Αμάν. Αναστατώσαμε όλο το κανάλι. Λοιπόν, φετούλα λοιπόν, θες να μου το κάνεις εσύ τριματάκι. Το πατάμε λοιπόν, το κάνουμε τρίμα για να μπορέσει να μπει να κάτσει πιο ωραία στη μελιτζάνα μας. Και βάζουμε σε ένα πιάτο, σε ένα ταψάκι, οπουδήποτε, οτιδήποτε βολεύει τον καθένα μας, τις μελιτζανούλες μας, ναι, πάνω στις οποίες θα βάλουμε το τρίμα της φέτας. Παίρνουμε λοιπόν, κάτσε να πάρω ένα κουτάλι, μας βολεύει πολύ καλύτερα. Εσύ τρίβε κανονικότατα, έχουμε δουλίτσα ούτως ή άλλως, γιατί έχουμε να γεμίσουμε πάρα πολλές μελιτζάνες. Ωραία. Έχουμε λοιπόν το τρίμα της φέτας μας, το οποίο ακουμπάμε, απλώνουμε στην ουσία πάνω στη μελιτζάνα, και αμέσως μετά. Αφού λοιπόν απλώσουμε το τρίμα της φέτας, ναι, βάζουμε λουκανικάκι. Και όπως έχουμε το λουκάνικο στην άκρη, κάνουμε δίπλωμα της μελιτζάνας, το βλέπεις? Ναι. Ένα διπλωματάκι όπου μέσα σε αυτό είναι η μελιτζάνα. Και επειδή θέλουμε να είναι ακόμα πιο μερακλίδικη η μελιτζάνα μας, θα βάλουμε και άλλο ακόμα λουκανικάκι, όπου και αυτό θα το κλείσουμε. Βλέπεις λοιπόν ότι έχουμε κάνει μια τεράστια, ένα υπέροχη ρολό μελιτζάνα, ρολό μελιτζάνας, το οποίο θα τοποθετήσουμε μέσα στο ταψάκι μας. Δεν βάζουμε καθόλου λάδια, γιατί όπως είναι, όπως είναι γνωστό στις νοικοκυρές, η μελιτζάνα ούτως ή άλλως θα αφήσει αρκετό λαδάκι μέσα, θα ενωθεί με την ντομάτα που έχουμε και θα γίνει και ένα πανόραμα. Και από το τηγάνισμα που του έχει κάνει θα βγάλει επίσης... Δεν ξετυλίγεται. Τώρα θα δεις το έτοιμο που έχω φτιάξει και θα καταλάβεις. Δεν ξετυλίγεται ποτέ. Λοιπόν, το γυρίζουμε λοιπόν. Βάζουμε πάλι, όπως βλέπεις, λουκανικάκι. Ακόμα ένα γυρισματάκι. Και είμαστε πάλι έτοιμοι να βάλουμε τη μελιτζάνα μας. Τώρα, άμα θέλουμε, βάζουμε και μια δοντογλυφίδα. Άμα θέλουμε, βάζουμε, ναι, δεν έχουμε θέμα. Ότι... Απλά δεν ξεχνάμε μετά να τη βγάλουμε. Σωστό. Γιατί δεν σερβίρουμε ποτέ κάτι με δοντογλυφίδα. Αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε κι άλλο ένα να το δουν οι τηλεθεατές μας. Το ξαναγυρνάμε πάλι. Έτσι ακριβώς. Και προσπαθώ να είμαι αναλυτική, γιατί στα μηνύματα που μου στέλνουν και στην επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, μου ζητάνε να είμαι αναλυτική για να μπορούν να καταλαβαίνουν τα πάντα. Οπότε παραμένω πάντα πολύ αναλυτική. Λοιπόν, βάζουμε λοιπόν πάλι τη μελιτζάνα μας εδώ μέσα και γεμίζουμε, και γεμίζουμε ένα ταψί με μελιτζάνα. Ωραία, όσο θέλουμε, την ποσότητα που χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Και στο τέλος τι κάνουμε. Φτιάχνουμε μία πολύ ωραία σάλτσα από το ήδη λαδάκι που έχει ρουφήξει η μελιτζάνα. Και βάζουμε λίγο τόματο χυμό επάνω. Ωραία. Κανονικό τόματο χυμό. Αλάτι, πιπέρι, αυτά. Δεν χρειάζεται καθόλου, τίποτα, γιατί είναι η φετούλα αλμυρί, είναι και το λουκάνικο καυτερούλι, δηλαδή θα είναι too much. Το μόνο που βάλουμε για να το αρωματίσουμε λιγάκι είναι η ριγανίτσα. Αλλά εννοείται ότι αυτό το ταψί γεμίζει. Δεν είναι μόνο τα τρία που έχουμε εννοείται, κάνει εδώ. Έτσι. Το γεμίζουμε. Διαλέγουμε το μέγεθος του ταψίου που θέλουμε. Ακριβώς. Και να κάνουμε λοιπόν τώρα την κίνηση να το δούμε. Που έχουμε γαντάκια για να δούμε το έτοιμο. Έχουμε κάπου γαντάκια, Κιμ μου. Ναι, έχουμε κάπου γαντάκια. Γαντάκια λοιπόν, για να μπορέσουμε κάτι να το πιάσουμε. Βοήθεια το κοινό. Θα εδώ το πιάσουμε ήτανε με άλλο τρόπο. Περίμενε, εδώ ήτανε, δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το έτοιμο. Το οποίο κάπου είναι ήτανε, εδώ, τίποτα, το Σοφία, φτιάξαμε, είναι ήδη έτοιμο. Ψάχνουμε, περίμενε, τα βρήκα. Είμαστε εδώ. Πανέτοιμοι. Το καλό το παλικάρι, χειροκρότημα θέλω, παιδιά.
Εδώ είμαστε. Νάτα. Μια χαρά. Λοιπόν, σε πρόλαβα. Εδώ είμαστε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν έχει ανοίξει καθόλου. Το βλέπουμε. Είναι ακριβώς όπως πρέπει για να τα σερβίρουμε. Πόση ώρα θέλεις στο φούρνο? 10 λεπτάκια. Μόνο? Ναι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Σε 10 λεπτάκια είναι έτοιμη. Και να τη σερβίρουμε κιόλας. Είναι ένας εξαιρετικός μεζές ο οποίος πάντως, μπορεί να παίξει. Πάντως, μοσχοβολά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μελιτζάνα με τη φέτα. Πάρα πολύ. Τώρα θα μου πούνε ότι σερβίρω σαν σεφ, αλλά πρέπει να σερβίρω και λίγο σαν σεφ, γιατί αυτό είναι εκλεπτισμένο φαγητό, παραδοσιακό. Είναι, είναι. Λοιπόν, και φοβερός μεζές, φοβερός μεζές. Και είμαστε πανέτοιμοι. Ορίστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είναι το πιάτο μας το σημερινό. Ωραία. Και πάμε λοιπόν, τώρα. Κι άλλο μεζεδάκι. Βεβαίως. Αλλά αυτή τη φορά δεν χρειαζόμαστε καν τα γάντια. Ναι. Διότι τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ένα μεζεδάκι που είναι κρύο. Πες μου τι άλλο χρειάζεσαι να το βρω. Όχι, τα έχουμε όλα εδώ. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν να φτιάξουμε τυροκεφτέδες κρύους. Τα υλικά μας. Θέλω. Φετούλα. Ναι. Κατίκι. Μανούρι και ανθότυρο. Αυτά είναι τα βασικά μας υλικά, τα βασικά μας τυριά. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν θα στα βάζω εδώ κοιμού και εσύ απλά με το ίδιο το πυρουνάκι εδώ για να μην λερώνουμε και πυρουνάκια, μου τα ξανακάνεις πάλι λιώμα. Γιατί τα τυράκια θα πρέπει να ενωθούν όλα, ορίστε. Εδώ είμαστε. Και το ένα τυράκι μετά το άλλο, τους βάζουμε και τα υγράκια που έχουν μέσα, δεν τα αφήνουμε, ονειρεμένα κι αυτά. Ορίστε. Και εδώ. Και να βάλουμε και το μανούρι, το οποίο και αυτό είναι ένα εξαιρετικό τυρί, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους, αλλά αυτά τα τυράκια γενικότερα γλυκίζουν. Ανθότυρο και αυτό που θα τα κάνει στην ουσία αλμυρά είναι η φέτα. Έχει πολύ τυρί όμως μέσα. Πολύ. Είναι τυροκεφτέδες. Είναι τυρόμπαλες. Είναι τυροκεφτέδες, γι' αυτό έχουν πολύ τυρί. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο κάποια άλλη φορά που να έχει λιγότερο. Σε αυτή τη φάση λοιπόν. Τυρόμπαλες χωρίς τυρί. Σήμερα είναι το κλασικό μας χαρακτηριστικό το τυρί σε αυτό το μενού εδώ που φτιάχνουμε το γιορτινό και πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, να βάλουμε λοιπόν και λίγο φετούλα κύμου. Αχ, πόσο χαίρομαι που γελάει, παιδιά, εκεί είναι υπέροχο. Μια γελαστή υπέροχη παρουσιάστρια, η οποία δεν αγαπάει το τυρί, προφανώς. Όχι, αρκετά. Χαίρομαι, χαίρομαι λοιπόν. Ορίστε, γελάνε και αυτοί από εδώ, γελάνε αν πιάσεις και με έναν. Ωραία, θα περάσουμε ωραία σήμερα. Χαρούμενη μέρα. Λοιπόν, πες μου τι άλλο κάνω. Θα βάλουμε λίγο κρέμα γάλακτος μέσα. Ωραία. Λίγο κρέμα γάλακτος για να σπάσουμε την τυρίλα εκεί. Θα βάλουμε λοιπόν λίγο κρέμα γάλακτος. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Λίγο. Τυράκι, αλατάκι εδώ, ελάχιστο, δοκιμάζοντάς το, θα βάλουμε και αν δούμε ότι χρειάζεται. Έτσι, αν δούμε ότι χρειάζεται. Και θα προσθέσω μία πινελιά λίγο τσαχπίνικη, η οποία είναι η κρέμα βαλσάμικου. Είναι κρέμα σιρόπι από βαλσάμικο ξύδι. Θα του δώσει λίγο πιο πικάντικη γεύση σε σχέση με αυτό που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα τυριά, σαν σύνολό τους. Ωραίο. Έτσι. Λοιπόν, και κάνουμε ένα πολύ καλό ανακάτεμα. Ένα πάρα πάρα πολύ καλό ανακάτεμα, ένα τόσο καλό ανακάτεμα, το οποίο θα πρέπει όλα τα τυριά να γίνουν ένα. Και από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Έχουμε σουσαμάκι, έχουμε μαυροκούκι, έχουμε πράσινες πιπέρι. Τι είναι αυτό? Μαυροκούκι, είναι μαύρο σουσάμι. Μάλιστα. Το οποίο και αυτό δίνει και γεύση. Α, σας κόπηκε τώρα το περίεργο το γέλιο με το μαυροκούκι, που να το δοκιμάσετε κιόλας. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πώς είναι εδώ η διαδικασία. Παίρνουμε, φτιάχνουμε μικρά μπαλάκια από τυράκι και απλά θα τους βάλουμε μέσα πραγματάκια, όπως είναι ας πούμε... Ελίτσα. Ελίτσα, ροδελίτσα, απλά και ωραία. Το τυλίγουμε για να μπει μέσα η ροδέλα και αμέσως μετά θα το βάλουμε σε οτιδήποτε θέλουμε να το πασπαλίσουμε. Δηλαδή, θέλουμε αυτό να έχει να κάνει με σουσάμι, θέλουμε να έχει να κάνει με μαυροκούκι, θέλουμε να έχει να κάνει με σκέτο πιπέρι. Και μόνο με μαυροκούκι γίνεται. Βεβαίως. Τώρα σου φτιάξω ένα και θα το δεις. Μπορώ να δοκιμάσω ένα τέτοιο. Φυσικά και να δοκιμάσεις. Ιδιαίτερη γεύση και ταιριάζει πολύ με αυτά τα τυριά. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο στο παρουσιαστικό του μπουφέ. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ λοιπόν θα προτιμήσω να βάλω λίγο παστούρα. Δεν έχει καμία. Δηλαδή έντονη γεύση δεν έχει. Δεν έχει, είναι πολύ όμορφο εμφανισιακά αυτό. Mm. Σου δίνει κάτι διαφορετικό στην εμφάνιση. Κάνει τυροκεφτέδες black and white. Ακριβώς. Και εδώ λοιπόν. Είναι το πρώτο σήμερα στην παρουσία, έτσι, έτσι. Σήμερα είναι. Μπράβο, μπράβο στην παρουσία. Λοιπόν, μαύρο κούκι λοιπόν.
Κοίτα τι ωραία που γίνεται. Εδώ πέρα είναι σαν τρουφάκι σου μοιάζει αυτό βέβαια περισσότερο. Mm-hmm. Ναι, όντως σαν τρουφάκι είναι. Έχεις ήδη φτιάξει λοιπόν άλλον έναν τυροκεφτέ. Και φυσικά με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε όλους αυτούς εδώ, είτε βάζοντας αλμυρό μπισκότο, είτε βάζοντας πιπεριά, είτε βάζοντας ροδέλα ελιάς, είτε βάζοντας πάστα, είτε βάζοντας οτιδήποτε θέλει ο καθένας να βάλει. Ακόμη και φέτες μπέικον. Και είναι έτοιμο αυτό τώρα. Είναι έτοιμο να το φάει κάποιος. Θα το βάλουμε λίγο στο ψυγείο να σφίξει. Ναι. Θέλει λίγο σφίξιμο στο ψυγείο. Κοιτάξτε τι ωραίο. Είναι πολύ εμφανίσιμο, πολύ έξυπνο και μπορείς να χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά υλικά, να παίξεις με τα υλικά στην κυριολεξία. Σοφία. Και εμάς μας αρέσουν τα παιχνίδια. Τέλεια. Και γελάμε, τα γελαστά παιδιά είμαστε εδώ μέσα. Λοιπόν, γελάσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Με ζεδάκια φοβερά. Θα βάλω και μη τυκλών να γεράσετε. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Δεν θα μείνει τίποτα. Από τώρα μέχρι μετά το διάλειμμα, σε πληροφορώ. Δεν θα μείνει τίποτα από όλα αυτά καλή τα ωραία μας που μας έφτιαξες. Ολωνών. Σοφία, καλή χρονιά να έχουμε. Να έχουμε έτσι χαμογελαστή να είμαστε. Με κέφι να πάντα. Να δώσω μια ευχή στον κόσμο. Νόστιμη χρονιά. Νόστιμη χρονιά από κάθε άποψη. Το χρειαζόμαστε. Αυτό είναι μια ωραία ευχή από σεφ, έτσι δεν το συζητώ. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις και μετά θα δούμε κοσμήματα και ασφαλώς θα έχουμε πολύ μουσική και χορό με τον Βαγγέλη Κωνιτόπουλο. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα, ωραίο, γιατί είναι ωραία. Φανή Σαραντοπούλου Καραβασίλη εδώ κοντά μας, με τα πολύ ωραία κοσμήματα Beat It. Beat It. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Όλα τα καλά, με υγεία, δημιουργικότητα. Και ομορφιά. Χρήμα, χρήμα, το χρειαζόμαστε κι αυτό. Πάντως, αυτό που ξέρω είναι ότι δεν χρειαζόμαστε πολύ χρήμα για να αποκτήσουμε αυτά τα ωραία κοσμήματα, που είναι μια καινούργια σχετικά εταιρεία, η οποία όμως από ό,τι ακούω και μαθαίνω, πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πολλούς έτσι φανατικούς που καλοκαίρι ή χειμώνα πλέον επιλέγουν μία ή περισσότερες δημιουργίες. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα αυτής της εταιρείας γεννήθηκε για να μπορέσει μέσα στην κρίση να ομορφύνει λίγο τις εμφανίσεις των γυναικών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να ξοδέψουν πάρα πολύ χρήμα γι' αυτό. Η ιδέα αυτή της εταιρείας πώς την είχες, αλήθεια, να τα πούμε και λίγο αυτά. Πάντα μου άρεσε το χρώμα και όλοι αυτοί οι συνδυασμοί των χρωμάτων που μπορούμε να κάνουμε είναι κάτι το οποίο και σπούδασα. Και μου βγαίνει γενικά πάντα έτσι στη ζωή μου να κάνω αυτούς τους συνδυασμούς. Κάποια στιγμή λοιπόν είπα ότι αυτό που το έχω σαν χόμπι και γενικώς με ευχαριστεί στις προσωπικές μου εμφανίσεις, γιατί να μην το κάνω και σαν δουλειά. Και βλέπουμε λοιπόν, τι ωραίο που είναι το αποτέλεσμα. Και αυτό που φοράς είναι δικό σου, αυτό, ασφαλώς. Ναι, και αυτό που φοράς εσύ και αυτό που φοράω εγώ, δεν το συζητώ. Δημιουργία Beat It. Να δείξουμε μερικά. Τώρα μας έχεις φέρει εδώ και από την χειμωνιάτικη την κολεξιόν, αλλά και λίγο έτσι μερικά από την ανοιξιάτικη. Τώρα είναι αρχές της χρονιάς. Ξεκινάω με λίγο μαύρο, μαύρο-άσπρο, μαύρο-κόκκινο για να σας πάω στα χρώματα. Να δούμε λίγο αυτά, γιατί το μαύρο-άσπρο μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Αυτό είναι από τα χειμωνιάτικα. Αυτό είναι από τα χειμωνιάτικα που αν το δείτε σχηματίζει ένα σταυρό. Είναι μια πιο ροκ δημιουργία. Πάρα πολύ ναι, ωραίο. Για κάποιους που θέλουν με ένα απλό μαύρο top, ένα άσπρο top, να προσθέσουν να κάτι, λίγο. Να ομορφύνουν λίγο, να στολίσουν ίσως πολύ την εμφάνισή τους. Και στην ίδια λογική είναι και τα ακριβώς, τα βραχιόλια. Έτσι, που αν φόρεσέ τα να δεις, έτσι όπως κινείται, έχει αυτή τη λάμψη και δίνει, μας αρέσει. Τη γυναίκα, το θέλει η γυναίκα αυτό, δεν το θέλει. Το θέλει και θέλει και το έχει χρώμα και γι' αυτό έχεις και πάρα πολλά χρωματιστά. Και αυτό εδώ μπροστά που βλέπω, αυτό, πολύ ωραίο. Αυτό, πάλι είναι μια δημιουργία που βλέπεις ότι συνδυάζει χρώματα που μπορεί να μην φανταζόσουν ποτέ ότι μπορεί θα μπορούσαν έτσι να συνδυαστούν και να έχουν αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Τι πέτρες είναι αυτές, Φανή? Αυτές οι πέτρες είναι, αυτός είναι αχάτης. Mm-hmm. Αυτό εδώ πέρα λέγεται ρουτήλιο.
Το κορδονέτο. Πάντα είμαι πολύτιμες. Η βασική ιδέα αυτής της εταιρείας στηρίχθηκε στις πολύτιμες πέτρες που επειδή έχουν πάρα πολλές αποχρώσεις, αποχρώσεις που δεν μπορεί να φανταστεί κανένας ότι ξεπερνούν τα κάθε χρωματολόγιο. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν μέσα από αυτό μπορείς να δημιουργήσεις ό,τι θέλεις. Έτσι για να μαθαίνουμε και λίγο τις πέτρες σας. Ας πούμε αυτές εδώ τι πέτρες είναι, που είναι και αυτό πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτό είναι jade, το δικό μας δηλαδή ζάντο όπως το λέμε. Και αυτό είναι λάπις λάζουλι. Το λάπις είναι από τις πιο γνωστές πολύτιμες πέτρες, νομίζω. Είναι από αυτά που τα ξέρει ο κόσμος περισσότερο. Το jade και το λάπις είναι οι πιο γνωστές. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι ξέρεις, το κάθε ζώδιο έχει και τη δική της τυχερή πέτρα. Οπότε μπορούμε να ψαχτούμε και λίγο σε αυτό και να διαλέξουμε και ένα κόσμημα που να είναι και η πέτρα μας. Έχω μία φίλη λοιπόν που λατρεύει τον αμέθιστο. Mm-hmm. Το λάτρευα από τότε που ήταν μικρή, χωρίς να έχει ψάξει για ποιο λόγο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ήταν πάντα ο αμέθιστος το αγαπημένο της. Αμέθιστος είναι αυτό. Και ήταν η πέτρα της τελικά. Και τελικά είναι η πέτρα της. Είναι τι η πέτρα του ζώδιου της. Δεν πειράζει. Ζυγός. Αυτό εδώ είναι από τα χειμωνιάτικα ή είναι από τα ανοιξιάτικα. Αυτό είναι ένα κλασικό κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα κομμάτι που δημιουργήθηκε από μία πελάτησα η οποία ήθελε να βάλει αυτά τα δύο χρώματα και δεν ήξερε πώς να τα συνδυάσει. Ήταν η παραγγελία δηλαδή. Ναι, γιατί αυτή η εταιρεία, εκτός από τα κομμάτια που βλέπετε που είναι έτσι... Για πάρε αυτό το μικρόφωνο γιατί δεν σε ακούμε καλά. Δεν μου ακούτε καλά. Ωραία. Λοιπόν, εδώ, το μικρόφωνο. Που λες, αυτή η εταιρεία, εκτός από τα κομμάτια που έχει και μπορεί οποιοδήποτε πελάτης να έρθει και να επιλέξει, μπορούμε να κάνουμε και παραγγελίες ζύγου με ζύγου, όπως τις λέμε, για συγκεκριμένα ρούχα που θέλει κάποιος να συνδυάσει για μια εμφάνιση πολύ ιδιαίτερη. Γιατί όπως είπες και εσύ, οι πέτρες είναι πάρα πολλές και τα χρώματα πάρα πολλά, οπότε δίνει αυτή την ευκαιρία. Ακριβώς, επίσης. Ακριβώς. Η κυρία λοιπόν που ήθελε να συνδυάσει τον αμέθιστο με το πράσινο, δεν είχε βρει κάτι έτσι στην αγορά που να την ικανοποιεί. Και έδωσε αυτή την παραγγελία, η οποία βγήκε και πάρα πολύ ευκαιρία. Ωραία. Ακριβώς. Και φτιάξαμε αυτό, έμεινε λοιπόν, είναι ένα κλασικό κομμάτι που το βγάζουμε σε κάθε σεζόν, γιατί είναι τα χρώματα που πάντα ταιριάζουν. Αυτό είναι λίγο πιο έτσι, εντυπωσιακό, πιο... Ναι, είναι λίγο trendy όπως το λένε. Trendy, γιατί? Γιατί αυτό το χρώμα ήταν πολύ φέτος στη μόδα, βγήκανε πολλά σορτσάκια, πολλά φαρματάκια, πολλά παλτό και συνδυασμένα με το χρώμα του πάγου, κάνει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Λέτε, πάρα πολύ ωραίο. Και τα πράσινα. Επίσης, Φανή, εκτός από τα κοντά, αυτά τα εντυπωσιακά που είναι και πάρα πολύ της μόδας, έτσι, γιατί χαρίζουν όσο να είναι, έχεις και τα μακριά όμως. Τα μακριά είναι, ξέρεις, για όλες τις ώρες. Και με πουλόβερ και με πιο εύκολο φόρετο. Και το καλοκαίρι και με ένα πουκάμισο, με ένα καφτάνι, με ένα μακό. Να σου πω, έχω ακούσει ότι ξεκίνησες και τα βρίσκουμε, δηλαδή όχι εμείς, οι φίλοι μας στο εξωτερικό. Ναι. Νομίζω βλέπω, ότι κάτι ακούω, έχω μία έτσι εσωτερική πληροφόρηση. Τίποτα δεν σου ξεφέρει, έχω μία εσωτερική πληροφόρηση. Και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Μακρύ, μπορεί να φορεθεί και διπλό, Ναι, ακριβώς και διπλό και τρεις φορές ακόμα. Δηλαδή, ανάλογα με το στυλ του καθενός. Υπάρχουν κυρίες που δεν θέλουν να φοράνε κάτι πολύ μακρύ και προτιμάνε κάτι που να είναι πιο μεγάλο, αλλά πιο κοντό. Λοιπόν. Τα βραχιολάκια μας, για να ολοκληρώσουμε την εμφάνιση. Είδα και λίγο τη μούλα. Είναι πολύ καλή η τιμούλα, 25 ευρώ, να το πω. Επειδή το είδα τώρα, Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ ωραία τα χρώματα. Οι τιμές μας είναι καλές για αυτό που ναι, γιατί μιλάμε τώρα για πολύτιμες πέτρες, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι φω, γιατί πολλές φορές βρίσκουμε σε τέτοιες τιμές και φω. Έτσι. Μπιζού. Αυτές οι πέτρες είναι οι πέτρες που χρησιμοποιούν και για τις πολύ ακριβές δημιουργίες. Δηλαδή, τις συνδυάζουν με τα μπριγιάν και όλα αυτά. Αυτά που ακούμε, δηλαδή, από τους μεγάλους οίκους κοσμημάτων και ακόμα... Και σίγουρα τα χρεώνουν πολύ περισσότερο. Εννοείται. Εντάξει, βέβαια. Θα μας δείξεις τώρα ποια είναι τα ανοιξιάτικα... κομμάτια. Να σας δείξω. Λοιπόν, ανοιξιάτικο κομμάτι είναι αυτό. Ναι, φαίνεται άλλωστε και από το χρώμα. Ναι. Επειδή έχει το έντονο χρώμα, το έντονο φούξια, που θα είναι πολύ στη μόδα, όπως και άλλα. Είναι και λίγο έτσι σαν το φωσφοριζέ που λέμε, που μας αρέσει για το καλοκαίρι. Και για άλλα φωσφοριζέ, λοιπόν. Βλέπω ότι ακολουθείς και τη μόδα.
Όχι, εγώ παρακολουθώ αυτό που μου αρέσει. Να σου πω, δεν παρακολουθώ ποτέ έτσι τη μόδα. Φοράω αυτό που μου αρέσει, δηλαδή. Δεν ξέρω. Χαρά. Τι άλλο είναι, φαντάζομαι ότι και αυτά τα μπλε εδώ ακριβώς, που είναι το χρώμα της θάλασσας και του ουρανού. Ακριβώς. Και αυτό που είναι και πολύ ελληνικό, έχει πολύ μπλε. Η Ελλάδα πάντα δηλαδή με το μπλε. Να σου πω αλήθεια, τώρα που κάνεις έτσι ένα βήμα μπροστά και στο εξωτερικό, πώς αντιμετωπίζουν μια καινούργια ελληνική εταιρεία, μια καινούργια δημιουργό. Πρέπει να πω ότι γενικώς έχουν αρέσει πάρα πολύ οι δημιουργίες και δεν έχω αισθανθεί ότι είναι λίγο παραπάνω προσεκτική επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση και εγώ είμαι Ελληνίδα και αυτό σημαίνει κάτι. Ξέρεις, αυτό είναι θετικό Μπορώ όμως. Να πω ότι επειδή λατρεύουν στο εξωτερικό την χώρα μας, βλέποντας και το χρώμα που τους θυμίζει πολύ Ελλάδα, το βλέπουμε με μεγάλη χαρά, λοιπόν. Τέλεια. Προχωράμε, ναι. Λοιπόν, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία και στην καινούρια κολεξιόν και σε όλα τα επόμενα βήματά σου. Ευχαριστούμε που ήρθες σήμερα και μας έδειξες έτσι κάποια από τα κομμάτια, γιατί ξέρω ότι είναι πολλά. Ναι, και ακόμα δημιουργούμε. Να μας φέρνεις και εμάς εδώ να φοράμε, για να, εννοείται, μας στολίζουνε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, όλα τα καλά. Και λοιπόν, από εδώ και πέρα είπαμε, περιμένουμε μόνο θετικά. Επειδή είπες για την Ελλάδα και τα χρώματα, στη συνέχεια θα έχουμε εδώ κοντά μας τον Βαγγέλη Κωνιτόπουλο με την ορχήστρα του. Και έχουμε ετοιμάσει πολύ μουσική και πολύ χορό. Εγώ σου προτείνω να κάτσεις μαζί μας στον Βεβαίως, καναπέ. Και εμείς τώρα πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από ένα παραδοσιακό τυπογραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Η Αθήνα αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, αλλά αυτό που παραμένει και την κάνει διαχρονική είναι τα παλιά γραφικά μαγαζιά της που γυρίζουν το χρόνο πίσω σε νοσταλγικές εποχές. Μαγαζιά από τα παλιά, αλλά λίγο αλλαγμένα. Τόσο που να μην νιώθει ο πελάτης πως η συνταγή πάλιωσε. Όπως το παραδοσιακό τυπογραφείο του κυρίου Νίκου στην Οδό Αριστείδου, που έχει διατηρηθεί ατόφιο στο χρόνο, προσαρμοζόμενο ωστόσο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Το 1963 ο θείος μου, ο Αλέξανδρος Μάλης, ξεκίνησε εδώ, σε αυτό εδώ το χώρο, με τα απλά μέσα που υπήρχαν εκείνη την εποχή, παίρνοντας κάποια στοιχεία, μηχανές και σιγά σιγά αποκτώντας τη δικιά του την πελατεία, έφτασε στο σημείο να το έχει το μαγαζί μέχρι το 1986, που από εκεί και πέρα ανέλαβα εγώ μέχρι σήμερα. Έχουμε διατηρήσει το κομμάτι το παλιό, το καλλιτεχνικό, που είναι με τα στοιχεία, τα μεταλλικά, τα κινητά στοιχεία, φτιάχνοντας κάρτες, προσκλητήρια και διάφορα έντυπα, βεβαίως σε μικρές ποσότητες και κάτι το οποίο θέλει ο πελάτης να είναι λίγο γρήγορο, αλλά να έχει όμως και το παλιό κομμάτι μέσα της τυπογραφίας. Σε αυτό εδώ το κομμάτι όλα τα κάνεις με το χέρι. Δεν επεμβαίνει ούτε το κομπιούτερ, ούτε κανένας άλλος τρόπος σύγχρονος, όπως είναι στη λιθογραφία. Οι πελάτες τι σας ζητάνε συνήθως, παλιό ή σύγχρονο? Υπάρχουν δύο κατηγορίες πελατών. Οι παλιοί πελάτες, οι οποίοι και λόγω ηλικίας θέλουν το παλιό κομμάτι του τυπογραφείου, με τα στοιχεία, τα κινητά. Υπάρχουν και οι πελάτες οι οποίοι θέλουν παραγωγική δουλειά, σύγχρονη, πολύχρωμη. Ψηφίδα-ψηφίδα, μεταλλικά στοιχεία στη σειρά σχημάτιζαν τα κείμενα. Αυτά που πληκτρολογούμε εμείς τα 5 δεύτερα, έπαιρνε και μισή ώρα για τον παλιό τυπογράφο για να τα στήσει. Σαφέστατα και ο χρόνος που χρειάζεται για να γίνει μια κάρτα με τα παλιά στοιχεία είναι πολύ μεγαλύτερος, γιατί μαζεύει το γράμμα, τη λέξη, κομματάκι-κομματάκι. Αλλά βεβαίως είναι και πολύ πιο δημιουργικό. Πάντα τα μεταλλικά κινητά στοιχεία και οι μήτρες, τα κλισέ δηλαδή, είναι ανάποδα. Πρέπει να είναι πάντα ανάποδα για να δίνουν ίσια στο χαρτί. Αλλιώς, αν είναι ίσια, στο χαρτί θα διαβάζεις ανάποδα. Εδώ ξεκινάμε την εκτύπωση καρτών σε χειροκίνητο πιεστήριο.
και πάμε να τη βάλουμε επάνω στη μηχανή, το πιεστήριο, να τυπώσουμε. Και ερχόμαστε, τοποθετούμε μελάνι επάνω στην επιφάνεια, το οποίο μελάνι τρίβεται με τα κύλινδρα και μόλις πάλι το ικανοποιητικό, την ικανοποιητική ποσότητα μελανιού επάνω στην επιφάνεια της εκτύπωσης, τότε βάζουμε το χαρτάκι μας και πατάμε και τυπώνεται πάνω. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η τεχνολογία μπορεί να έθεσαν εκτός μάχη στη διάδοση και διάσωση σπάνιων τεχνών, ωστόσο τα παραδοσιακά εργαστήρια διατηρούνται από μια πελατεία που δεν αρέσκεται στο τυποποιημένο, αλλά ζητά ακόμα και σήμερα το συγκεκριμένο. Ξεκινάει το γλέντι, το ελληνικό νησιώτικο γλέντι, και θέλω να καλωσορίσουμε στο στούντιό μας και στην εκπομπή του Βαγγέλη Κονιτόπουλο και την ορχήστρα και ασφαλώς το Σύλλογο Κυνηδαριωτών Νάξου, Άγιος Γιώργιος. Καλώς ήρθατε, καλή χρονιά, καλώς χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά η εκπομπή σας, όπως και πάει δηλαδή, αλλά ακόμα καλύτερα. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και έχουμε να τραγουδήσουμε 2-3 κοτσάκια, όπως τα λέμε εμείς. Στην Άξο, είναι οι γνωστές μαντινάδες που λένε στην Κρήτη. Με ευχές σε όλους σας, θα μας επιτρέψετε. Ωραία, να τις ακούσουμε. Καλή χρονιά ευχόμαστε. Μέσα από την καρδιά μας. Καλή χρονιά ευχόμαστε. Μέσα από την καρδιά μας. Στην εκπομπή, στην Άξο μας. Και σ' όλα τα νησιά μας. Χρονιά υγεία να μας δίνει Παναγία, να μας δίνει Παναγία όλη τη χρονιά υγεία. Μια ωραία εκπομπή. Είναι το μαγκαζίνο. Μια ωραία εκπομπή. Είναι το μαγκαζίνο. Και στην παρουσιαστρία χίλιες ευχές τις δίνω. Να μας δίνει Παναγία όλη τη χρονιά υγεία. Καλή χρονιά για όλους σας. Και παιδιά, πάμε τώρα να χορέψουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, να σας απολαύσουμε. Στα βρέμα πήτε νουσα. Αχ, κι αμάνα, δροσί
είσαι το πουλάκι μου που μένει στη σκηνή, που μένει στη σκηνούσα. Αμοριανό μου πέραμα, να έχεις καλό ξημέρωμα. Για να είναι το νερό, Μοριανίκη, για Μοριανίκη βρύση. Κοπέλια που πάει να γιο, που πάει να γιομίσει. Αμοριανό μου πέρα, έχεις καλό ξημέρωμα. Παιδιά, και όλη η Ελλάδα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μην ξεχνάτε όμως να παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, γιατί σήμερα θα κληρώσουμε και το μεγάλο μας δώρο, την εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucina, αξίας 2.000 ευρώ και όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε με πολλή μουσική και πολύ χορό. Ξαπέλα στο καστρό. Άιντε και το πρώτο χαλίφι να στο λέγω, εκεί το πρώτο, τον πρώτο γνώρισα. Το πρόσωπο σου τα σπρώ.
Άιντε κι απάνω στήγα, αχ πουλί μου να μου ζήσεις, κι απάνω στήγα τα βάτη. Καστρό. Ένα τραγούδι, τραγούδι θα σας πω. Και θε να το φωνάξω. Θέλω να το φωνάξω. Να ζήσουν όλα τα νησιά, μα πιο πολύ να ξω.
συστήσω τη συντροφιά μου. Βεβαίως. Είναι ο Λευτέρης ο Παφαλούκος που παίζει Λαούτο από την Άδρο, παρακαλώ, νησιώτης. Ο γιος μου ο Μιχάλης ο Κονιτόπουλος. Και ο μέγας δάσκαλος του βιολιού, ο Στάθης ο Κουκουλάρης. Θα σας πούμε ένα τραγουδάκι τώρα καινούριο, θα μας επιτρέψετε. Βεβαίως, από την καινούρια μου δισκογραφία. Και μετά να μας πείτε και πού θα σας βρούμε τώρα έτσι στο καινούριο. Βεβαίως, θα τα πούμε όλα. Ένα τραγούδι που, τι άλλο, υμνεί τις Κυκλάδες. Αγαπημένες. Χαράζει στα νησιά κι ο ήλιος ξεπροβάλλει κι εγώ μιλώ με την αυγή για σένα λέω πάλι. Στις Κυκλάδες είναι ωραία με έναν έρωτα παρέα να σου λέω σ' αγαπάω κι όπου θέλεις να σε πάω. Στις Κυκλάδες είναι ωραία με έναν έρωτα παρέα να σου λέω σ' αγαπάω κι όπου θέλεις να σε πάω. Στα χρώματα του δειλίνου διαβάζω το όνομά σου, τρέμω ρηγό και κρύβω μες στα φύλλα της καρδιάς σου. Στις Κυκλάδες είναι ωραία με έναν έρωτα παρέα να σου λέω σ' αγαπάω κι όπου θέλεις να σε πάω. Στις Κυκλάδες είναι ωραία με έναν έρωτα παρέα να σου λέω σ' αγαπάω κι όπου θέλεις να σε πάω. Στου φεγγαριού τ' αρμένισμα στην απεραντοσύνη μέσα στα μάτια κοίτα με και ό,τι θέλει ας γίνει. Στις Κυκλάδες είναι ωραία με έναν έρωτα παρέα να σου λέω σ' αγαπάω κι όπου θέλεις να σε πάω. Στις Κυκλάδες είναι ωραία με έναν έρωτα παρέα να σου λέω σ' αγαπάω κι όπου θέλεις να σε πάω. Στις Κυκλάδες είναι ωραία με έναν έρωτα παρέα να σου λέω σ' αγαπάω κι όπου θέλεις να σε πάω. Στις Κυκλάδες είναι ωραία με έναν έρωτα παρέα να σου λέω σ' αγαπάω κι όπου θέλεις να σε πάω. Αυτά για τις Κυκλάδες μας. Αυτό... Και πάμε να χορέψουμε αυτό. Αυτό είναι καινούριο. Καινούριο, καινούριο είναι αυτό. Καινούριο, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ πιασαρίκο. Μέσα σε 2 λεπτά μάθαμε όλοι τους στίχους. Θέλω να πω ότι τους στίχους τους έχει γράψει ο Θανάσης ο Περιστεράκης, που είναι καταπληκτική. Συμφωνείτε, νομίζω. Μαέστρο μου, τι λες και εσύ. Και τη μουσική, τη μουσική. Τι θα ακούσουμε τώρα. Θα χορέψει πάλι το χορευτικό μας, ναι. Ένα παραδοσιακό χορό της Νάξου που λέγεται Βλάχα. Θα πούμε, βλάχες υπάρχουν πολλές στην Νάξου. Mm-hmm. Αυτή τη φορά εμείς εδώ θα πούμε μια βλάχα που έλεγε η μητέρα μου, ναι. Συγχωρεμένη, έτσι για να
τη θυμηθώ και να της το αφιερώσω κιόλας. Ήταν το αγαπημένο της. Το, ναι, το αγαπημένο της, ακριβώς. Πάμε να το ακούσουμε τώρα και θα το χορέψουν τα παιδιά. Πάμε και ένα καλαμαθιανό, παιδιά. Πάμε και ένα καλαμαθιανό. Ανάψε το φαναράκι και κατέβασ' το γυαλό. Κλείσε μας το παλαμάρι, πες μας άιντε στο καλό. Κλείσε μας το παλαμάρι, πες μας άιντε στο καλό. Αν θέλεις να αγαπιόμαστε κρύφα από τους γειτόνους, βάλε δε τρεις την πόρτα σου να κρύβομαι στους χρόνους. Βάλε δε τρεις την πόρτα σου να κρύβομαι στους χρόνους. Με τα μάτια μου την είδα την Ελένη στο λουτρό.
έπλαινε τα δυο της πόδια και τον άσπρο της λαιμό. Έπλαινε τα δυο της πόδια και τον άσπρο της λαιμό. Δες το λέγα μικρούλα μου να μην αγαπηθούμε, γιατί τα σπίτια μας κοντά και θα μαρτυρηθούμε, γιατί τα σπίτια μας κοντά και θα μαρτυρηθούμε. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Έχουμε πολλή μουσική και πολύ χορό ακόμα. Αλλά εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο και την ορχήστρα του και το Σύλλογο Κινηταριωτών Νάξου, ο Άγιος Γεώργιος, που ήταν σήμερα κοντά μας. Να πούμε πού μπορούμε να σας βρούμε τώρα με το καινούριο έτος. Επειδή παρέλειψα προηγουμένως να αναφέρω το όνομα του συνθέτη. Ναι. Και αυτά πρέπει αισθάνθηκα να... και λίγο αυτά άσχημα. Να συμπληρώνουμε. Γιατί κόλλησε, τι να κάνουμε. Είναι ο Αντώνης ο Κουτσοκέρης που έχει γράψει τη μουσική του προηγούμενου τραγουδιού και τους στίχους, όπως είπα, ο Θανάσης ο Περιστεράκης. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε στη Φωλιά. Η Φωλιά είναι μια πολύ όμορφη ταβέρνα με πολύ καλό φαγητό. Ναι. Στο δρόμο που πάει για το Κοροπή. Mm-hmm. Περνάει από την Παιανία και πάει προς το Κοροπή. Είναι μια πασίγνωστη ταβέρνα, 50 χρόνια. Εκεί, ποιες μέρες σας βρίσκουμε? Εκεί είμαστε κάθε Σάββατο και γιορτές. Και στο μέλλον, από εδώ και στο εξής, θα είμαστε και σε χορούς και σε τέτοια πράγματα, εκδηλώσεις σας. Που σας βρίσκουμε από την Ελλάδα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε με χορό και μουσική. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ήταν σήμερα να κληρώσουμε το μεγάλο μας δώρο από την εταιρεία Grupo Cucine για την εντυχισμένη κουζίνα. Αλλά επειδή συνεχίζονται και είναι πολλά τα τηλέφωνα και δεν προλάβαμε σήμερα να τα καταγράψουμε ώστε να μπορούμε να κάνουμε την κλήρωση, η κλήρωση θα γίνει το επόμενο Σάββατο στην αρχή της εκπομπής. Αυτό βέβαια σας δίνει την ευκαιρία για όποιους από εσάς δεν έχετε καλέσει ακόμα να καλέσετε στα τηλέφωνα της εκπομπής μας το 211-55-50 κατά τη διάρκεια και αυτής της εβδομάδας για να κάνουμε την κλήρωση το Σάββατο. Σας περιμένω λοιπόν το Σάββατο στις 12 εδώ στο Μαγκαζίνο Live. Τώρα όμως θα κλείσουμε με μουσική και χορό. Δικό σας το μικρόφωνο, δικό σας και το πλατό. Να πούμε σε αυτούς που τα γιορτάζουν αύριο. Ακριβώς. Και μεθαύριο. Και μεθαύριο, ναι. Παραθύρι προβάλε, 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 λίγο να σε δω καλέ, προβάλε, προβάλε. Προβάλε, προβάλε στο παραθύρι, κάνε μου το χατήρι. Στο παραθύρι προβάλε, 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 λίγο να σε δω καλέ, προβάλε, προβάλε, να σου πω πως αγαπώ, προβάλε, προβάλε, τη ζωή μου άγγελε, προβάλε, προβάλε. Το πείσμα των γειτόνων και να πάψω να έχω πονό. Πάμε γεμάτα!
στο κατηφενιό σου όντα. Αμάν θέλω να έρθω μια βραδιά να σου πω τα βασανά μου. Αμάν βασανά μου, άιντε να με κλαις αγάπη μου, με κάψες. Σαν τα μαρμάρα της πόλης που είναι στην Άγια Σόφια, έτσι τα έχεις ταιριαγμένα, άμαν ταιριαγμένα. Άιντε μάτια φρύδια και μάλια, με κάψες. Γεια σου κουκουλάρη Στάθη. Κολώνα του Αιγαίου. Κόρη καράβο κύρι, κόρη καράβο κύρι κι όμορφη κοπελιά, κόρμη κι παρισένιο λίγα σαν λιγαριά, κόρμη κι παρισένιο λίγα σαν λιγαριά, 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 εσένα έχω στη καρδιά, λιγαριά. Λιγαριά, λιγαριά, σένα έχω στη καρδιά. Λιγαριά, λιγαριά, θα σε κλέψω μια βραδιά. Ψοφίσανε τα πρόβατα και μείναν τα κουδούνια. Κι ο βοσκός να πέσει τη τζαμπούνα. Μες στην απάνε μια τουζά, σε κουδούν όσανε τα ζά, σε κουδούν όσανε τα ζά, μες στην απάνε μια τουζά. Μα γιαντάκε δεν που μου έχεις λέει μένα. Πώς τα περνάς να με θωρείς καμιά φορά και μένα. Με στην απάνε μια τουζά, σε κουδούν όσανε τα ζά, σε κουδούν όσανε τα ζά, με στην απάνε μια τουζά. Τα χέλιο μάλλον άλλος κανείς δεν τα έχει.